Είπατε, αναφερθήκατε στα μηνύματα των πολιτικών ασυγών και των κομμάτων και μέσα από αυτά νομίζω ότι όλα αυτά απαντούν στα ερωτήματα για το τι θα πρέπει να δώσουμε στους μαθητές μας. Όλοι δηλαδή κινούνται περίπου στο ίδιο μήκος κύματος σε σχέση με την διαμόρφωση μιας συλλογικότητας που θα πρέπει να υπάρχει και ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό να το σφυριλατίσουμε. Η εκπαίδευση κινείται περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή οι δραστηριότητες που γίνονται πριν την επέτειο του εορτασμού και την επέτειο την τωρινή αλλά και για την 25η Μαρτίου, αλλά θα μιλήσουμε μόνο για την 28η Οκτωβρίου μια και η επικαιρότητα το επιβάλλει, κινούνται στην κατεύθυνση στο να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τα παιδιά μια συλλογική συνείδηση και μια εθνική συνείδηση, βέβαια σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο που υπάρχει. Πρέπει να γίνει με μια ιδιαίτερη λεπτότητα και μαϊστρία ώστε να μην φύγεις τους άλλους λαούς, να το περνάς αυτό με έναν τρόπο που το παιδί το οποίο είναι άλλης εθνικότητας να μην το φέρνει στη δύσκολη θέση, αλλά προς Θεού όμως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι κάποια γεγονότα έγιναν, ότι κάποιοι λαοί έπαιξαν ένα ρόλο και κάποιοι αντιστάθηκαν. Να μην παραγράφουμε δηλαδή την ιστορία. Έτσι λοιπόν στην προσπάθεια αυτής της διαμόρφωσης της συλλογικής συνείδησης και της εθνικής συνείδησης το Δημόσιο Σχολείο κινείται στην κατεύθυνση των δραστηριοτήτων εκείνων που να τονίζουν το ρόλο, τα γεγονότα, τη σημασία τους. Ορίστε. Όπως. Γίνονται μαθήματα μέσα στην τάξη, η οποία γίνεται αναφορά για τα γεγονότα. Και η κατάληξη όλων αυτών των δράσεων έρχεται στην ημέρα της παραμονής της Εθνικής Επετείου που γίνεται η γιορτή και η παράδοση της σημαίας στους παραστάτες και τους σημειοφόρους και μετά ακολουθεί μια δραστηριότητα στο χώρο είτε της αίθουσας πολλαπλών είτε της αυλής του σχολείου για όσους δεν έχουν αίθουσα που είναι μια δραστηριότητα, ένα σκέτσε, ένα θεατρικό δρόμενο που προετοιμάζουν κάποιοι μαθητές. Συνήθως αναλαμβάνουν οι μαθητές οι οποίοι διδάσκονται και το αντίστοιχο κομμάτι της ιστορίας. Είναι οι μαθητές της τρίτης τετάρτης, αλλά μπορεί να γίνει και της πέμπτης έκτης. Ή ακόμα και μικρά παιδιά της πρώτης Δευτέρας. Και εκεί αναπαραστούν με το δικό τους τρόπο το κομμάτι αυτό το οποίο θα έχουν αναλάβει που αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα αυτής της περίοδου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και καμιά φορά το τονίζω και το τόνισε και χθες στους γονείς ότι η μέρα αυτή που δεν γίνονται μαθήματα, όμως είναι η πιο πολύτιμη ημέρα σε σχέση με τη διδασκαλία της ιστορίας μας. Γιατί την ημέρα εκείνη το παιδί βιώνει με ένα διαφορετικό τρόπο, πιο βιωματικό και πιο αυθόρμητο και πιο ελεύθερο, πολλά ιστορικά και σημαντικά στοιχεία σε σχέση με την πορεία του ελληνισμού και την πορεία του από εδώ και πέρα. Αυτό που τους είπα χθες είναι ότι οι ήρωες δεν είναι μακριά μας. Είναι μία ή δύο γενιές πριν. Ήταν οι παππούδες μας. Δηλαδή είναι πολύ κοντά μας και οι ήρωες υπάρχουν και ανάμεσά μας. Τα παιδιά αυτά μπορεί να είναι οι αυριανοί ήρωες, αν χρειαστεί. Ή στην τάξη μέσα που έχουν περισσότερο χρόνο μπορεί να μιλήσουμε και για τους σημερινούς σύγχρονους ήρωες. Που είναι οι γονείς τους. Που είναι το δικό τους αγώνα, τη δική τους προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση. Αυτά τα μαθήματα, αυτές οι γιορτές, αυτές οι δραστηριότητες, αυτές οι εκδηλώσεις στην προσπάθεια να διαμορφώσουν αυτή τη συλλογικότητα, τη συλλογική συνείδηση, τη συλλογική στάση θα πρέπει να το κάνουν αυτό περνώντας μέσα από τη συλλογική μας μνήμη. Ναι, η συλλογική μνήμη είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, που κάνουμε τις παρελάσεις, αυτό σφυριλατούμε. Όλοι μαζί λέμε, δηλώνουμε ότι έγινε αυτό και είμαστε διατεθειμένοι. Πόσο εύκολο όμως μπορεί να γίνει αυτό, επειδή είπατε χρειάζεται, στην αρχή είπατε, για να το κάνει ο δάσκαλος απαιτείται να έχει μια ιδιαίτερη μαεστρία. Ναι. Επεσήμανα στους γονείς, χρησιμοποιώ δικά σας λόγια κύριε Πελαδάκη, ότι θα πρέπει και εκείνοι να έχουν το δικό τους ρόλο, τη δική τους συνεισφορά σε αυτή την προσπάθεια. Ναι. Εγώ θα πω ότι λόγω γνώσεων ή λόγω
μου επαγγέλματος, εσείς από τη δική σας την πλευρά μπορεί να έχετε αυτή την μαεστρία να περάσετε κάποια μηνύματα. Εγώ μέσα από το σπίτι μου στο παιδί μου, πόσο εύκολο είναι και πόσο εύκολα το διαπιστώνετε εσείς ότι μπορούμε να περάσουμε τέτοιου είδους μηνύματα χωρίς να πάμε στην άλλη άκρη. Να σας πω, οι γονείς υποσυνείδητα, συνείδητα, σε ένα μεγάλο βαθμό όμως, κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με το σχολείο και συμβάλλουν. Εντάξει, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσπαθήσουν ή να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά εγώ θεωρώ ότι μέσα από την γονεϊκή εμπλοκή στο σχολείο, γιατί το κάθε σχολείο δίνει χώρο στους γονείς να εμπλακούν μέσα στις δραστηριότητες. Εμείς χθες είχαμε γονείς, η αυλή του σχολείου μας ήταν γεμάτη γονείς. Αλλά πέρα από αυτό, μέσα από συναντήσεις που κάνουν, από ενημερώσεις που γίνονται με όλους τους γονείς μαζί, ώστε ο δάσκαλος να τους δώσει κατευθύνσεις για το πώς κινούνται. Και για όσους συμμετέχουν, βέβαια. Για όσους συμμετέχουν, εντάξει, υπάρχει ένα ποσοστό γονέων που δεν συμμετέχει. Δεν είναι της παρούσης η κουβέντα αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Ουσιαστικά θα προσπαθήσουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο. Βέβαια, είναι καλύτερα τα πράγματα όταν στην οικογένεια υπάρχει ο παππούς και η γιαγιά. Γιατί ο παππούς και η γιαγιά έχει άλλα βιώματα και το δίνει με ένα διαφορετικό, ξεχωριστό τρόπο. Και μακάρι να υπήρχαν σύμμαχοί μας αυτή την προσπάθεια σε κάθε οικογένεια, ο παππούς και η γιαγιά. Να υπήρχαν δηλαδή. Γιατί όπου υπάρχουν, παρουσιάζουν την ιστορική πραγματικότητα με μία αμεσότητα και με έναν τρόπο που το παιδί καταγράφει απόλυτα αυτή την ιστορία του παππού. Και πολλές φορές τη μεταφέρει και στο σπίτι, στο σχολείο. Είναι σημαντικό, είναι ιστορική πηγή ο παππούς και η γιαγιά. Το να περιγράφει, ας πούμε, το τι έγινε στην Αλβανία. Και η γιαγιά, την κακουσία, πώς ήταν ο πόλεμος και όλα αυτά. Έτσι. Να πω όμως ότι όλα μέσα από τα μαθήματα τα οποία κάνει το σχολείο έχει και ως στόχο να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά το γεωγραφικό παράγοντα στη διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου. Δηλαδή το ότι, ας πούμε, σε σχέση με την 25η Μαρτίου, έτσι, έχουμε γεωγραφικά όρια που μας ενώνουν και ταυτόχρονα μας χωρίζουν με την Τουρκία, ή τώρα με την Αλβανία, το ότι η μάχη έγινε στα βουνά της Αλβανίας, γιατί από εκεί ήδη οι Ιταλοί ήθελαν να μπουν στην Ελλάδα. Εκεί δηλαδή συγκεκριμενοποιείς και δίνεις την αίσθηση το πώς η γεωγραφία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Επίσης, να ενημερωθούν για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνικές διαφοροποιήσεις των κοινωνιών που μελετούμε. Στη σημερινή εποχή βλέπετε ότι γιγαντώνει το ισλαμικό παράγοντας, το ισλαμικό στοιχείο, που αυτό έρχεται να φανεί ως απειλή στη Συρία και σε άλλους λαούς. Φαντάζομαι ωστόσο ότι όλα αυτά, κύριε Μπελαδάκη, απευθύνονται σε μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, μιας και ξεκινήσαμε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορούμε να μιλήσουμε, επειδή πολλές φορές εγώ διδάσκω ιστορία την Πέμπτη και Εκτή, και αν θέλετε σε ένα βαθμό μου αρέσει αυτό να μιλάω στα μεγάλα παιδιά. Περνάμε και σε τέτοιες παραμέτρους, αλλά να σας πω κάτι. Προχθές που ήμουν σε ένα τμήμα της Δευτέρας και κάναμε μελέτη περιβάλλοντος, γιατί η ιστορία περνάει μέσα από τη μελέτη περιβάλλοντος, κάναμε αναφορές που ήταν λίγο πιο προχωρημένες. Δεν τις κατανοούν πλήρως όλα τα παιδιά, αλλά η σκέψη τους πάει προς τα εκεί. Ενδιαφέρον καταγράφεται από τους μαθητές, μικρούς και μεγάλους, διότι έχουμε περάσει και σε εκείνη την εποχή που λέει πάμε μπροστά, έχουμε άλλα μέσα για να μαθαίνουμε, βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο, προτιμούμε αυτή την ώρα να παίξουμε και να έχουμε στα χέρια μας ένα ηλεκτρονικό κομπιούτερ παρά να ανοίξουμε και ένα βιβλίο. Βλέπετε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχουν εκείνες οι ερωτήσεις που σας κάνουν εσάς ως δασκάλους από τη δική σας την πλευρά να αισιοδοξείτε ότι, ξέρετε, αυτό δεν θα μείνει απλά ως παρακαταθήκη στις σελίδες κάποιου βιβλίου, το έπος του 40, ας πούμε. Να σας πω, το έπος του 40 και τα μαθήματα τα οποία οι επαιτειακές αυτές γιορτές, επειδή ουσιαστικά το ελληνικό σχολείο, το σύγχρονο σχολείο μάλλον, έρχεται να ανταγωνιστεί ένα μεγάλο, έτσι, θα τον έλεγα εχθρό, το εχθρό σε εισαγωγικά, γιατί μπορεί να είναι και σύμμαχος αυτό, που είναι η ραγδαία αυξανόμενη τεχνολογία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, να το συγκεκριμενοποιήσω για να μην παρεξηγηθώ. Όταν ο δάσκαλος έρχεται να διδάξει, που πολλές φορές ο δάσκαλος έρχεται να διδάξει με πενιχρά μέσα, δηλαδή δεν έχει υποπτικά όργανα, δεν έχει μέσα σύγχρονα,
έρχεται να ανταγωνιστεί την γρήγορη αναλλαγή της εικόνας που βλέπει το παιδί καθημερινά στη ζωή του, στην τηλεόραση, το PlayStation που είπατε, και όλα αυτά. Άρα πρέπει να γίνει συναρπαστικός. Βεβαίως, η ιστορία ξεχωρίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί η ιστορία μέσα, το παιδί έχει μάθει από τα πρώτα παιδικά χρόνια, μέσα από το παραμύθι που το γοητεύει, να αρέσκεται στο να ακούει ιστορικά στοιχεία, θρύλους, παραδόσεις, που η ιστορία είναι γεμάτη από θρύλους και παραδόσεις. Άρα το μάθημα της ιστορίας είναι συναρπαστικό, γοητεύει τα παιδιά, τα κάνει να κλείσουν το PlayStation ή να μην κάνουν αναφορές και να μην έχουν το μυαλό τους εκεί όταν διδάσκονται ιστορία. Βεβαίως εξαρτάται και από τον τρόπο που θα το δώσει ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος πρέπει να του αρέσει αυτό που κάνει, πρέπει να το κάνει με μεράκι, με πάθος. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έτσι έχουν αυτό το πάθος και το μεράκι στο να δώσουν στα παιδιά να κατανοήσουν ότι εδώ μιλάμε για κάτι σημαντικό. Και επίσης ένας από τους στόχους που νομίζω ότι θα πρέπει να τον υπηρετήσουμε είναι να κατανοήσουν τη σημερινή σύγχρονη εποχή, τις πολιτισμικές, θρησκευτικές και τις άλλες διαφοροποιήσεις, ότι είναι ένα θεμελιώδη δικαίωμα των ανθρώπων σε μια δημοκρατική κοινωνία και θα πρέπει σε κάθε ιστορικό γεγονός και να τις αναλύουμε, να βλέπουμε ότι δηλαδή όταν δεν τις σεβαστήκαμε πήγαμε σε ένα πόλεμο, έτσι, ή δεν μας σεβάστηκαν εμάς πήγαμε σε ένα πόλεμο, για να συνειδητοποιήσουν ότι στη σημερινή εποχή θα πρέπει να υπάρχει μια ανεκτικότητα και μια ανοχή. Επίσης θα πρέπει να σχηματίσουν την προσωπική τους άποψη και να διαμορφώσουν μια υπεύθυνη στάση για την κοινωνία, τα πολιτισμικά, τα εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια προβλήματα. Βέβαια δεν είναι εύκολο αυτό, έτσι, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται όμως σιγά σιγά το παιδί να το βάλουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι γιορτές και η τήρηση αυτών των επαιτίων και το τελετουργικό κομμάτι το οποίο γίνεται σε κάθε σχολείο είναι ένα ύψιστο μάθημα μέσα από το οποίο ουσιαστικά δηλαδή παρεμβαίνουμε στη συλλογική μας μνήμη, παρεμβαίνουμε, τονίζουμε στα παιδιά ότι εμείς ως λαός όλοι μαζί κάναμε αυτό, όλοι μαζί ξεσηκωθήκαμε, όλοι μαζί δώσαμε τον αγώνα, που είχαμε πολλές διαφορές σε κάθε φάση, σε κάθε περίοδο. Γιατί το επέβαλαν άλλοι, το επέβαλε η εθνική και η συλλογική μας ανάγκη να δώσουμε απάντηση σε ένα εχθρό. Μάλιστα.